Να πάμε λίγο στον κύριο Χρήστο Κορομιλά, τριαθλητής. Είναι τιμή μας να μας ευχηθεί, να μας δώσει το σύνθημα για το καλοκαίρι, που τους μήνες που απομένουν. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Σας ευχαριστήσω. Ζέστη σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ στην Κρήτη να δείτε πόσο ζέστη έχει σήμερα. Θέλω λίγο να μας στείλετε ένα δυνατό μήνυμα από αυτά τα μηνύματα που μόνο εσείς ξέρετε να στέλνετε, και να σας αγαπώ και να σας πούμε ότι σας σεβόμαστε και σας χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να μ' αγαπάτε, θέλω. Είναι το μόνο σίγουρο και το δεδομένο. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι καλό καλοκαίρι σε όλους και καλό θα έχουμε. Και ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα μας είναι να αντιμετωπίζουμε αυτό που μας παρουσιάζεται. Όταν το αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και ψυχραιμία, όλα πάνε καλά. Διαφορετικά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι ό,τι και να μας παρουσιαστεί, πρόβλημα υγείας, καθημερινότητας, υπάρχει λύση. Και η λύση κρύβεται μέσα μας. Ακριβώς. Εμείς είμαστε το κλειδί για όλα. Η ψυχραιμία θέλει λογική και να σκεφτούμε. Γιατί στενοχωρηθήκαμε, γιατί αυτό που μας συμβαίνει μας καεί. Μπορούμε να το αλλάξουμε, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Άμα δεν μπορούμε, δεν του ξαναδίνουμε σημασία. Απλά λόγια. Και στη νέα γενιά, κύριε Κορομιλά, που στις μέρες μας κακά τα ψέματα έχει μάθει να εγκαταλείπει από τη μία, να παραπονιέται από την άλλη, αναζητά τον εύκολο δρόμο. Κοιτάξτε, τα παιδιά πάντα είναι παιδιά. Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω, ότι δεν φταίνε ποτέ τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν εμάς τους μεγάλους να κάνουμε και όχι αυτό που τους λέμε να κάνουμε. Γι' αυτό όταν τα παιδιά, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι σε καλό δρόμο, εμείς φταίμε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα όμορφο καλοκαίρι να έχετε και με το καλό να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Και τον Οκτώβρη θα είμαι στην Κρήτη τρεις φορές. Οπότε 2, 15 και 30. Από κοντά τον Οκτώβρη, λοιπόν, το κλείσαμε. Σας ευχαριστώ, χάρηκα. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστώ. Μας.